Να πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για τους φιλοξενούμενους. Ο προπονητής της ομάδας της Νεοκεσάριας, ο Διονύσης Οικονόμου, έχει στον αγωνιστικό χώρο τους Σαρί με το νούμερο 2 Καπασακαλίδη, 3 Δερμίση, 4 Γιαμπιτζή, 5 Κολαξίδη, 6 Οικονόμου, 7 Χρυσόπουλο, 8 Αποστολίδη, 9 Ανδρονικίδη, 10 Καλαμπάκα και 11 Βαρμάζη. Για την ομάδα των ποντίων, ο τεχνικός της ομάδας της των ποντίων της Κατερίνης, ο Γιάννης Βαρβούτης, έχει στον αγωνιστικό χώρο του Καλαϊτζίδη με το νούμερο 2 Γκαράτζια, με το 3 Στίκο, με το 4 Μήτρα, με το 5 Παπά, με το 6 τον Μοσχολούρη, 7 Μποστάντζη, 8 Δελιγιάννη, 9 Κότσι, 10 Κατσάρα και 11 Χατζηθεοδωρίδη. Διατητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Καραγκάνης, πρώτος βοηθός ο κύριος Μινούδης και δεύτερος ο κύριος Θεοδόρη. Η σέντρα στο γήπεδο της Νέας Ζωής, το Θεόδωρος Παπαδόπουλος, με τα κόκκινα όπως πάντα η ομάδα του Αγγλία, με τα κίτρινα η ομάδα της γήπεδοχος, ομάδα της Παϊποντίου. Βγάζει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν προλαβαίνει και ο Βαρμάζης, η μπάλα περνάει. Γιατί έχει η Μόσχο εύκολα, Μόσχο! Μα έχει, θα μιλήσει έγκαιρα. Και γεμάτη περιοχή του Σαρί εκεί. Δελιγιάννης εκτελεί προς τα μέσα. Εύκολα όμως η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Σαρί, που θα δώσει κιόλας μπροστά για τον Χρυσόπουλο, που κερδίζει και προσπαθεί να πάει στο 1-2 και πάει με το Βαρμάζι. Βγαίνει και μια σέντρα, Ανδρονικίδης, κάνει το σουτ και 1-0-0-1 μάλλον ο Ανδρονικίδης με αυτό το πλασέ. Στο 25ο λεπτό η ομάδα της Νεοκεσάριας ανοίγει το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Παδόπουλος. Και τώρα Κατσάρας, μια καλή πάσα για τον Κότσι, θα βγει όμως και θα πιάσει ο Σαρίς. Πάσα για τον Μποστάντζη, αυτός βγάζει τη σέντρα, βρήκε την μπάλα εκεί ο Κότσι, η μπάλα περνάει και έρχεται στο Μοσχολούρη. Μοσχολούρης ψάχνει τον τρόπο για να σουτάρει. Κατσάρας, Γκαράτζια στο σουτ. Πολύ άστοχο. Ο Αποστολίδης στο φάουλ. Καλοχτυπημένο προς τα μέσα, περνάει από όλους η μπάλα και είναι το 0-2. 0-2 από το κεφάλι του Κολαξίδη. Είδατε πως πέρασε η μπάλα και ήταν καλά χτυπημένο το φάουλ. Στο 41ο λεπτό η ομάδα του Αχιλλέα θα κάνει το 0-2 από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Αποστολίδη και την κεφαλιά του Κολαξίδη. Καλή πάσα του για τον Κότσι και αυτός για τον Χατζηθεοδωρίδη. Διαβάζει όμως τη φάση και ο έμπειρος Αρής. Βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Το πλάγιο δεν θα εκτελεστεί ποτέ. Λήξη του πρώτου μέρους, 0-2 η ομάδα της Νεοκεσάριας εδώ στο Θεόδωρος Παπαδόπουλος της Νέας Ζωής. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο Θεόδωρος Παπαδόπουλος της Νέας Ζωής. 0-2 από το πρώτο μέρος με αυτά τα δύο γκολ που είδαμε, του Ανδρονικίδη και την φάση με την κεφαλιά του Κολαξίδη για τον Αποστολίδη. Αυτός μια αλλαγή, καλή αλλαγή παιχνιδιού και για τον Καλαμπάκα. Μια σέντρα, μια πάσα καλή εκεί του Καλαμπάκα προς τον Ανδρονικίδη και το σκορ γίνεται 0-3. Για την ομάδα της Νεοκεσάριας εδώ στο Θεόδωρος Παπαδόπουλος της Νέας Ζωής. Καλή πάσα που βγαίνει εκεί από τον Γκατζή Θεοδωρίδη. Απομακρύνει η αμυντική γραμμή του Αχιλλέα. Ιωσήφιδης.
Μια σέντρα που δεν περνάει εκεί από τον εικονό μου. Κέρδο στο πλάγιο. Ο Στάντσι για το Μουσκολούρι. Βγάζει τη σέντρα ο Μουσκολούρης, θα βγει όμως εκεί ο Σαρίς και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αποστολή στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, προς τα μέσα δυνατά, βγαίνει με τα χέρια ο Καλαϊζίδης. Το σούτ εκεί, ο Οικονόμου και το σκορ γίνεται 0-4. Από τον Οικονόμου αυτό το γκολ. Ναι, για τους πόντιους. Ο Στάντσι. Καλή πάσα από τον Χατζη Θεοδωρίδη, αλλά τελικά δεν βρίσκεται κάποιος στην πορεία της μπάλας. Ο Στίκος μια πάσα για τον Σουφίδη. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Νεαρός. Απέναντι στο Σαρί, πλασάρει και η μπάλα περνάει παράλληλα με την τελική γραμμή του γηπέδου στο out και καταλήγει πλάγιο για τον Αχιλέα. Ποστάντζη για τον Καράτζια. Αυτός κάνει μια ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί μόνος του Ευμορφίδης θα προσπαθήσει να βρει με μία να τελειώσει τη φάση, αλλά η μπάλα δεν θα πάει εκεί που ήθελε. Καταλήγει από την άλλη πλευρά. Βίγια του Καπασακαλίδη. Εκεί έρχεται ο Καράτζια, σε απομακρύνει και εδώ είναι η λήξη του αγώνα. 0-4 ο Αχιλλέας Νεοκεσάριας εδώ στο Θεόδωρος Παπαδόπουλος της Νέας Ζωής την πάει ποντιόν.